Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε μια μέρα πένθους για όλο τον ελληνισμό, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας μετά από το χαμό του ελικοπτέρου και των τριών αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού. Οφείλουμε όλοι μας να σκεφτόμαστε αυτές τις δύσκολες ώρες, τους συνανθρώπους μας, τους ενστόλους, οι οποίοι κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επιτελούν το έργο τους, το οποίο έργο είναι τόσο δύσκολο που ορισμένες φορές τους οδηγεί ακόμα και στο θάνατο. Ακόμη και σε στιγμές ειρήνης. Με τα λόγια αυτά, αρχίζουμε τη σημερινή εκπομπή, καθώς αισθανόμαστε την υποχρέωση να αναφερθούμε σε αυτό το τραγικό περιστατικό, το οποίο δυστυχώς μας έχει συγκλονίσει όλους από σήμερα το πρωί. Ήταν μια δύσκολη μέρα για όλον τον ελληνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, θα δούμε κάποιες από τις πτυχές του στη σημερινή εκπομπή, στην οποία θα φιλοξενήσουμε. Θα αρχίσουμε την εκπομπή με τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, τον ναύαρχο εν αποστρατεία, ο οποίος θα μας πει τι σημαίνει κατά την άποψή του η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, έτσι όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις Βρυξέλλες, από τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πάνο Καμένο. Μιλάμε για μια εμπλοκή η οποία θα είναι αποφασιστική σημασίας. Ήδη πλέει προς το Αιγαίο η ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ, η υπογερμανική διοίκηση, η οποία θα αναλάβει να φυλάτει ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά σύνορα. Να μην περνούν πρόσφυγες και μετανάστες από την τουρκική ακτογραμμή προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό είναι και το βασικότερο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε με τον κύριο Τσαϊλά. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις οικονομικές εξελίξεις. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Χάρη Παπαπανάγου, θα είναι μαζί μας προκειμένου να μας πει τι συμβαίνει ακριβώς στο χρηματιστήριο, να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τα θέματα της αξιολόγησης. Ο κύριος Παπαπανάγου είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής και γνωρίζει εξαιρετικά τα ζητήματα αυτά και αποτελεί πάντοτε έτσι έναν πολύτιμο ξεναγό για μας, τους μη ειδικούς, όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η δραματική πτώση του χρηματιστηρίου για 8η συνεχόμενη μέρα σήμερα. Έχουν κοκκινήσει τα χρηματιστήρια παντού λόγω του προβλήματος που υπάρχει στην Deutsche Bank από τη μία, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στην Κίνα από την άλλη, αλλά και λόγω του ότι δυστυχώς η ελληνική οικονομία στέλνει διαρκώς προς το εξωτερικό αρνητικά μηνύματα. Κάτι το οποίο κυριολεκτικά κοκκινίζει το χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης πριν από λίγα λεπτά βρισκόταν κάτω από τις 750 μονάδες. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θυμίζει μόνο καιρό πολέμου εν καιρό ειρήνης. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Επίσης θα δούμε τι γίνεται με τα αγροτικά μπλόκα. Θα έχουμε έναν εκπρόσωπο των αγροτών από τη Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων της Μακεδονίας εδώ μαζί μας για να μας εξηγήσει τι θα γίνει με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, αν θα κατεβούν τελικά στην Αθήνα αύριο, οπότε προγραμματίζεται να γίνει εκεί η μεγάλη διαδήλωση στην πλατεία Συντάγματος και αν σκοπεύουν μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες να σκληρύνουν ακόμα περισσότερο την στάση τους. Υπενθυμίζουμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει αποκλεισμένα όλα της τα χερσαία σύνορα λόγω αυτών των κινητοποιήσεων, ενώ η ταλαιπωρία για πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος αναγκαστικά πρέπει να ταξιδέψει για να εργαστεί ή για άλλες του υποχρεώσεις, έτσι κάνει ένα τοπίο ιδιαίτερα αρνητικό και επιβαρυντικό λόγω αυτών των αγροτικών κινητοποιήσεων που φυσικά έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται με απολύτως δικαιολογημένα αιτήματα σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τους αγρότες και αυτά τα οποία τους περιμένουν. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε μαζί μας και τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χάρη Αηδονόπουλο, για να δούμε τελικά τι θα γίνει με τα περίφημα hot spots, τα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων και των μεταναστών. Υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των περιοίκων, να δούμε τελικά τι πρόκειται να γίνει εδώ στην περιοχή μας και πώς θα χειριστεί το όλο αυτό το θέμα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία καλείται να παίξει κάποιον σημαντικό ρόλο. Θα τα δούμε αυτά με τον κύριο Αηδονόπουλο. Τώρα, να πούμε ότι το κυριότερο θέμα, εκτός από την πτώση του ελικοπτέρου του πολεμικού μας ναυτικού,
έχει να κάνει κυρίως με το προσφυγικό. Το προσφυγικό έχει πολλές εκφάνσεις, έχει πολλούς πυλώνες ως είδηση, έχει το θέμα του ΝΑΤΟ, το οποίο εμπλέκεται πλέον ανοιχτά στα θέματα του Αιγαίου, έχει το θέμα των χώρων φιλοξενίας και έχει και το σοβαρότατο θέμα του αποκλεισμού των ελληνικών συνόρων προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά ανησυχεί τους πάντες. Το δυστυχές στην περίπτωση είναι ότι η κυβέρνηση έχει πλέον δείξει ότι μάλλον το έχει πάρει απόφαση. Τόσο ο κύριος Δραγασάκης όσο και ο κύριος Μουζάλας πριν από λίγο στη Βουλή παραδέχθηκαν ότι το πιθανότερο είναι πως μέσα στις επόμενες ημέρες, αν όχι εβδομάδες, θα μας κλείσουν τα σύνορα οι Ευρωπαίοι προς τα Σκόπια. Και μπορεί να έχουμε και κάποιες εξελίξεις πάνω στην συμφωνία Σέγγεν. Ο κύριος Δραγασάκης ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτικός χτες, όταν παραχώρησε μια συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Να δούμε ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο προκειμένου να το σχολιάσουμε. Ότι πρέπει ως κοινωνία να προετοιμαστούμε για όλα, ακόμα και για κλείσιμο συνόρων. Τι σημαίνει κλείσιμο συνόρων δεν θα σημαίνει έξοδος από το Σέγγεν. Μπορεί να σημαίνει, μιλάμε τώρα για υποθετικό σενάριο και ίσως θέλει μια προσοχή η νυφαλιότητα από όλους μας. Μιλάμε για ένα ακραίο σενάριο που για κάποιους μήνες ενδεχομένως να πρέπει να διαχειριστούμε μια κατάσταση όπου εδώ θα έχουμε 50-60 χιλιάδες πρόσφυγες. Γι' αυτό και όλες αυτές οι υποδομές που συζητούμε, είτε τα κέντρα, είτε τους καταβλισμούς στα νησιά, είτε κάποια κέντρα στην Ανδοφόρα εδώ, δεν πρέπει να τα δούμε ότι τα κάνουμε επειδή κάποιοι μας τα ζητούν. Θα είναι μια υποδομή και πρέπει να κάνουμε και κοινωνικές υποδομές για ΣΥΤΕ, για όλα αυτά. Υποδομές που θα επιτρέψουν στην κοινωνία μας να αντιμετωπίσει ένα οξύ πρόβλημα, ακόμα και παράλογες αποφάσεις άλλων. Διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε και εμείς και η Ευρώπη από αυτό το πρόβλημα είναι να βγει εκτός ελέγχου. Ο κύριος Δραγασάκης με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα λέει ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο κλείσιμο των συνόρων. Αλήθεια, πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε και γιατί δεν έχει προετοιμαστεί μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση? Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν όταν κορυφαίοι υπουργοί, όπως ο κύριος Δραγασάκης, μοιάζουν σαν πολιτικοί σχολιαστές, σαν δημοσιογράφοι, οι οποίοι παρατηρούν τα γεγονότα τριγύρω τους και επισημαίνουν κινδύνους. Η δουλειά ενός υπουργού δεν είναι να επισημαίνει τους κινδύνους. Αυτή είναι μια δουλειά την οποία την κάνουμε εμείς, οι οποίοι παρατηρούμε τα γεγονότα, τα καταγράφουμε και τα αναμεταδίδουμε και τα σχολιάζουμε. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτά. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Η δουλειά αυτή ανήκει στους υπουργούς, οι οποίοι δυστυχώς μας έχουν προβληματίσει με την τακτική τους τον τελευταίο καιρό. Έχω προαναγγείλει ήδη την συνομιλία μας με τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, τον άβαρχο εναποστρατεία. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τσαϊλά, από το στούντιο. Σας βρίσκουμε μέσω Skype και ευχαριστούμε θερμά που έστω και την τελευταία στιγμή μπορέσαμε να σας βρούμε από τη μία και να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας και σας ευχαριστούμε θερμά. Μια δύσκολη μέρα για όλους εσάς, τους ανθρώπους που έχετε φορέσει τη στολή, που έχετε φορέσει το πιλίκιο με το εθνόσημο, αλλά και για όλο τον ελληνισμό λόγω του τραγικού αυτού γεγονότος με το Αγκούστα Μπέλ. Πολεμικού ναυτικού. Η οικογένεια του πολεμικού ναυτικού σήμερα θρηνεί. Και εγώ συμπάσχω, είναι ο φόρος τιμής, ο φόρος αίματος για όλα αυτά που επανειλημμένως λέμε κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Η απώλεια αυτή των τριών συναδέλφων. Κύριε Τσαϊλά, αυτό το οποίο βλέπουμε στην επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ότι το συγκεκριμένο ελικόπτερο είχε απονιωθεί από, διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωση, είχε απονιωθεί από φρεγάτα στο πλαίσιο της άσκησης αστραπή. Το στίγμα του χάθηκε στις 2:45, ενώ θερμικό ίχνος εντοπίστηκε στις 4:40 τα ξημερώματα της 5ης βόρεια της Κινάρου σε απόκριμνη περιοχή. Στις 7:01 υπήρξε και οπτική επαφή με τα συντρίμια του. Είναι σύνηθες να πετούν αυτά τα ελικόπτερα στα αξιμέρωτα που λέμε, στις 2:45? Βεβαίως. Στις ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού είναι πάρα πολύ σύνηθες. Σε όλες τις ασκήσεις συμμετέχουν ως τα ελικόπτερα, ως οργανικά τμήματα των πολεμικών πλοίων και συνδράμουν στις αποστολές των ασκήσεων αυτών. Εξάλλου, αν δεν γινόντουσαν αυτές οι ασκήσεις, δεν θα είχαμε τόσο κατηρτισμένους και εξαιρέτους πιλότους.
Τώρα το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι χαθήκανε από κάποιο γεγονός το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας αυτή τη στιγμή. Από ό,τι γνωρίζω μέχρι τώρα δεν έχει ανεβρεθεί και το σώμα του τρίτου που επέβαινε το ελικοπτέρο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για το τι και πώς συνέβη. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι εξαντλούμε τα όρια στις ασκήσεις ώστε όταν απαιτηθεί, κύριε Νικολαίδη, να έχουμε ολοκληρωμένους αξιωματικούς που θα ανταποκριθούν στην αποστολή. Αντιληπτό. Κύριε Τσαϊλά, να έρθουμε λιγάκι στο θέμα της ανακοίνωσης που είχαμε σήμερα επισήμως από το ΝΑΤΟ. Μας είχαν προειδεάσει οι εξελίξεις, το ταξίδι της κυρίας Μέρκελ στην Άγκυρα και οι κοινές δηλώσεις που έκανε με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ωστόσο, έχουμε πλέον μια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είχατε την ευκαιρία να τη δείτε αυτή την ανακοίνωση, την επίσημη. Θα σας παρακαλούσα να μας εξηγήσετε τι λέει αυτή η ανακοίνωση, προκειμένου να αντιληφθούμε και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί το ειδικό της βάρος. Κοιτάξτε, κύριε Νικολαίδη, αυτή η ναυτική δύναμη, συγχωρήστε με για τον όρο, είναι η SNMC, είναι η Standard for Men, είναι μια δύναμη που δημιουργήθηκε για την επιτήρηση της Μεσογείου και έχει περιτροπής διοικητή. Πολλές φορές έχει και Έλληνα διοικητή. Μάλιστα και εγώ όταν ήμουνα στο ενεργεία είχα διατελέσει ως πλοίο διοικήσεως με το πλοίο μου, δηλαδή ως κυβερνήτης ενταγμένο σε αυτή τη δύναμη. Με αποστολή την επιτήρηση του θαλασσίου χώρου. Ας μην μπαίνουμε λοιπόν σε λεπτομέρειες. Υπάρχει αυτή η δύναμη. Είναι δηλαδή... υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει. Απλώς δεν πλέει μέσα στο Αιγαίο, πλέει στη Μεσόγειο. Αποφασίστη, σύμφωνα με τον κύριο Στόιμπεργκ, αυτή η δύναμη να μεταβεί, να έρθει στο χώρο του Αιγαίου. Σήμερα έχει, από ό,τι ξέρω, γερμανό διοικητή και τον αντικαθιστά, θα τον αντικαταστούσε ο Τούρκος διοικητής, αλλά μάλλον για λόγους συνένεσης, κονσέσους, που πρέπει όλες οι αποστολές του ΝΑΤΟ έχουν τη συνένεση των κρατών που ζητούν την υποστήριξη, αποφασίστη από ό,τι κατάλαβα να είναι ο επόμενος, ο διοικητής, ο Καναδός, για να αποφευχθεί, αν θέλετε, η πλοκή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Και αποστολή αυτής είναι, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας, η αποτροπή της μετανάστευσης. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι ως αποστολή. Ως αποστολή, αποτροπή σημαίνει ότι βάζω εμπόδια στις βάρκες ή καταστρέφω τις βάρκες ή συλλαμβάνω τους διακινητές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για να γίνει μπορεί να υπάρξει και θύμα. Τώρα, το ΝΑΤΟ είναι ένας αμυντικός συνασπισμός. Ο κόσμος γενικά, κύριε Νικολαίδη, έχει πολύ κοντή μνήμη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απεφάσισαν οι περισσότερες χώρες και συμφώνησαν για την προστασία των προσφύγων μέσα από τη Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες και ανέλαβε το καθήκον προστασίας των προσφύγων ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με την ύπατη αρμοστία. Ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί καθόλου στην υπόθεσή μας. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, γιατί προχωρήσαμε στο ΝΑΤΟ και δεν απευθυνθήκαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Όμως πολύ φοβούμαι ότι αυτή η οργανωμένη ναυτική δύναμη, η νατοϊκή, η οποία έρχεται στο Αιγαίο, προμηνεί άλλα δεδομένα επιχειρησιακά, που είναι η αντίδραση των Αμερικανών εναντίον των Ρώσων. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτή η δύναμη θα συλλέγει πληροφορίες και θα είναι μια αποτρεπτική δύναμη κατά, αν θέλετε, της ρωσικής ναυτικής αεροναυτικής παρουσίας στη Συρία. Τώρα, κατά πόσον αυτή η δύναμη μπορεί να αποτρέψει το κύμα μετανάστευσης, δεν μπορώ να σας το πω, δεν είμαι αρνητικός,
αλλά δεν το πιστεύω. Έτσι όπως γνωρίζω, όπως δουλεύει αυτή η ναυτική δύναμη. Τώρα, μπορεί κάποιοι να μεμφθούν όσον αφορά την ατοϊκή εμπλοκή. Θα κρίνω σκόπιμο να υπενθυμίσω ότι η συμμαχία βλέπει, το ΝΑΤΟ δηλαδή, βλέπει απειλές. Είναι στρατιωτικός μηχανισμός, δεν είναι μια ειρηνευτική δύναμη. Όπως ξέρετε πολύ καλά, οι ειρηνευτικές δυνάμεις και οι ανώκρανοι, όπως είπαμε, ελέγχονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έτσι λοιπόν, το ΝΑΤΟ ως ένας διακυβερνητικός μηχανισμός και όχι υπερεθνικός οργανισμός. Είναι σημαντικά αυτά. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται, ακόμα και στις ασκήσεις, είναι αποφάσεις με συνένεση, που σημαίνει ότι καμιά απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί σε βάρος μιας άλλης χώρας χωρίς η ίδια να έχει συμφωνήσει. Μάλιστα. Εξού λοιπόν θα δείτε ότι και ο δικός μας ο υπουργός που συμμετείχε σήμερα, ο κ. Καμένος, συμφώνησε ως μια τριμερής δύναμη Γερμανία, Τουρκία, Ελλάδα για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Τώρα, όσον αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα... Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω αν προέκυψε από την δική σας μελέτη των γεγονότων αυτό ως εξέλιξη έρχεται μετά από αίτημα της Ελλάδας, μετά από αίτημα της Γερμανίας ή της Τουρκίας, ή με κάποιον τρόπο υπάρχει σαν πρόταση την οποία την αποδέχεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει έναν ενεργητικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρότασης ή παθητικά αποδέχεται αυτό το οποίο κάποιοι άλλοι έχουν αποφασίσει. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέτετε πολύ σωστά. Πιστεύω ότι υπήρξε αμηχανία από την πλευρά μας στην αρχή και ένας ευνηδιασμός. Όπως σας είπα και προηγουμένως, χωρίς την συνένεση της Ελλάδος δεν θα μπορούσε. Άρα το μίνιμουμ το οποίο υπάρχει είναι η συνένεση. Η συνένεση. Μπορεί να υπάρχει και κάτι παραπάνω, μπορεί να υπάρχει και μία πρόταση. Αλλά αυτό δεν προκύπτει από τα έως τώρα γνωστά γεγονότα. Όχι, δεν προκύπτει. Πολλοί κόσμος φοβάται, κύριε Τσαϊλά, και λέει από το πρωί, δημοσίως ή ιδιωτικός, ότι έχουμε βάλει το ΝΑΤΟ να κάνει ουσιαστικά έναν πολύ σημαντικό ρόλο, να έχει μία πολύ ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο Αιγαίο, που αποτελεί δικό μας ζωτικό χώρο. Μάλιστα. Διαφωνείτε με αυτή την άποψη? Θα μου επιτρέψετε να το δω μισογεμάτο το ποτήρι και όχι μισοάδιο. Δηλαδή, η εκτίμησή μου είναι ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν θίγονται που δεν είναι. Δεν θίγονται. Πολύ σημαντικό αυτό. Πώς όμως δεν θίγονται? Εάν καθοριστεί με σαφήνεια η νατοϊκή αποστολή. Όταν δηλαδή πεις του κυβερνήτη τι ακριβώς θα κάνει, ποιους κανόνες εμπλοκής θα ακολουθήσει. Θα είναι μια νατοϊκή αποστολή ειδικού σκοπού, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, συγκεκριμένης διοικητικής δομής, και το mandate που λέμε για την επιχείρηση θα έχει συνδεθεί με τον έλεγχο και την καταγραφή στα μεικτά hot spots που αφορά την ξηρά για παροχή συνδρομής πληροφοριών και προσωπικού και υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και ανθρωπιστικές δράσεις στην ξηρά από των δύο χωρών. Αυτά πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη οι σχεδιαστές, να τα λάβουν σοβαρά υπόψη οι σχεδιαστές και να προχωρήσουν. Ιδάλλως, σας είπα, πράγματι οποιαδήποτε αποστολή μπορεί να αποβεί και μοίραια, αν θέλετε. Ο κύριος Καμένος χτες είπε ότι αυτή η στρατιωτική δύναμη θα επιχειρεί, ιδίως ό,τι αφορά το τουρκικό μέρος, θα επιχειρεί μόνο στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Αυτό προκύπτει από κάπου ή είναι περισσότερο μια ευχή? Όχι, τίποτα. Δεν νομίζω ότι... Ήταν πριν ξεκινήσει η συζήτηση και πριν προχωρήσουν στην αποδοχή της οργάνωσης αυτής της ναυτικής δυνάμεως. Όταν λέμε θα επιχειρεί στα τουρκικά χωρικά ύδατα, κοιτάξτε να δείτε.
δεν μπορείς να την περιορίσεις. Είναι ενατοϊκά ύδατα. Δεν μπορείς να την περιορίσεις. Και να σας πω και από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι ήταν λάθος αυτή η παρένεση του κυρίου Καμένου, υπό την έννοια ότι όταν λέμε θα επιχειρεί στα τουρκικά ύδατα, είναι σαν να πηγαίνουμε εμείς, ας πούμε, και να λέμε ότι δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ. Ναι. Όταν ένας νατοϊκός σχηματισμός επιχειρεί σε ένα συγκεκριμένο έδαφος και μάλιστα και η συγκρότησή του είναι νατοϊκή, δεν είναι ούτε ελληνική ούτε τουρκική. Ακριβώς. Εξηγήστε μας και κάτι άλλο. Κάποιοι μπορεί ενδεχομένως να σχολιάσουν ότι έρχεται το ΝΑΤΟ σήμερα και κάνει μια δουλειά επειδή ακριβώς εμείς αποδειχθήκαμε ανίκανοι να την κάνουμε. Όχι. Αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα, κύριε Νικολαίδη. Δεν είναι θέμα ανικανότητας εδώ πέρα. Εδώ δεν είναι θέμα ανικανότητας. Και επανειλημμένως έχουμε συζητήσει το θέμα και σας έχω πει ότι αν θέλαμε πραγματικά να επιλύσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης, της λαθρομετανάστευσης και το προσφυγικό, θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε φρουρές από εκεί που οι μετανάστες αποχωρούν και όχι μες στη θάλασσα. Είναι σαφές όμως και προέκυψε και μετά τη συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Ερντογάν ότι κάτι άλλο εκτός από αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα δεν μπορούσε να προχωρήσει, δεν το δέχτηκε προφανώς ο Ερντογάν. Γιατί αν υπήρχε μια διάθεση επιβολής στην Τουρκία του ελέγχου των δικών της χωρικών υδάτων από τη μία αλλά και ακτογραμμών από την άλλη, δεν θα ήταν ανάγκη να φτάσουμε στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Δύο λεπτά. Δεν είναι θέμα, πώς να το πω, επιτήρησης χωρικών υδάτων. Εδώ είναι θέμα έρευνας διάσωσης. Είναι ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα. Δεν έχουμε απέναντί μας εχθρό. Μακάρι να είχαμε εχθρό, θα ξέραμε πώς να τον αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ανθρώπους που πρέπει να διασώσουμε. Ωστόσο, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, είναι ότι θα πρέπει, εφόσον δούμε ακριβώς τους κανόνες εμπλοκής που λέμε, το επιχειρησιακό σχέδιο, τότε θα αντιληφθούμε επακριβώς τι θα κάνει η νατοϊκή δύναμη. Τις περιοχές και τα χρονικά διαστήματα επιτήρησης και ελέγχου. Κοιτάξτε, να είμαστε σίγουροι, κύριε Νικολαίδη, ότι θα με φωνάξετε πάρα πολλές φορές, διότι έχουμε το δίστροπο γείτονά μας, ο οποίος στα πλαίσια των διοικητικών αρμοδιοτήτων, παρένθεση κυριαρχικών δικαιωμάτων, που μας έχουν εκχωρηθεί από διεθνείς οργανισμούς, όπως οι περιοχές έρευνας διάσωσης που είναι το FIR, να θέσουν και να προσχώματα, κολλήματα στο ΝΑΤΟ τώρα, στο μεγάλο ΝΑΤΟ, που να τιμωρήσει τους Έλληνες, θα θέσουν το θέμα των 6 και 10 ναυτικών μιλίων, τη διαφορά δηλαδή της αιγιαλίτιδος ζώνης, της χωρικής θαλάσσης και του εναερίου χώρου, να είσαι σίγουρος ότι αυτά θα τα θέσουν σε καθημερινή βάση. Εδώ δεν σεβαστήκαν σήμερα ότι υπήρχαν 3 άνθρωποι νεκροί και γινόταν έρευνα διάσωση και ζητάγανε να τους πάρουμε την άδεια. Να είσαι σίγουρος ότι συνεχώς θα θέτουν προσχώματα. Εδώ είναι λοιπόν από την πλευρά τη δικιά μας που πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας με αυτή την εμπλοκή του ΝΑΤΟ να το γυρίσουμε, αν θέλετε, σε πλεονέκτημα. Μάλιστα. Και τι θέλω να πω με αυτό και θα κλείσουμε άμα θέλετε, είναι όσον αφορά τα Δωδεκάνησα, στην εκχώρηση των Δωδεκανήσων γνωρίζουμε ότι είναι αποστρατικοποιημένη νήσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εμπλοκή του ΝΑΤΟ μας δίνει το δικαίωμα πλέον Να άρουμε αυτό το χαρακτήρα. Πολύ σωστό. Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία, κύριε Τσαϊλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Τσαϊλάς, ναύαρχος εν αποστρατεία και πρώην διοικητής αυτής της νατοϊκής θαλάσσιας δύναμης 2, με το χαρακτηριστικό αριθμό 2, που πραγματικά επιχειρεί στην Μεσόγειο ως νατοϊκή δύναμη και ήδη έχει λάβει την εντολή από το αρχείο του ΝΑΤΟ να πλεύσει προς Αιγαίο. Σε λίγες ώρες, από στιγμή σε στιγμή, θα έχουμε αυτόν τον χαρακτηριστικό επιχειρησιακό ρόλο της συμμαχίας, η οποία θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της
ως αποτρεπτική στρατιωτική δύναμη στην εμπόδιση των προσφυγικών ροών. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι αυτό είναι αν μη τι άλλο αξιοσημείωτο. Ακούσατε τον κύριο Τσαϊλά, ο οποίος είπε ότι θα περίμενε κανείς το θέμα να πάει στον ΟΗΕ. Αλλά στον ΟΗΕ, μέλος του μόνιμου Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι η Ρωσία. Και παρουσία της Ρωσίας δεν θα μπορούσε να περάσει μια τέτοια απόφαση. Προφανώς αυτό σκέφτηκαν οι ηγέτες της συμμαχίας και πήγαν το παιχνίδι στο επίπεδο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Μια συμμαχία η οποία, όπως μας είπε και ο κ. Τσαϊλάς, και αυτό κρατούμε έτσι, επίσης από την επικοινωνία μας, μπορεί ενδεχομένως να λειτουργήσει ως αντίβαρο της ρωσικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Μπορεί μάλλον να σχηματίστηκε μόνο και μόνο για να υπάρξει αυτό το αντίβαρο. Θα τα παρακολουθήσουμε και στις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.